Οι καλές προσφορές. Η ποιότητα φαίνονται. Yeah. Και φθηνά και αλφαμέγα. Λατρεία. Δεν κακό. Μ' αρέσει. Σε ειδική συνεδρία τη Ολομέλεια τη Βουλή των Αντιπροσώπων στι 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του νέου Πρόεδρου τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίο και θα προσφωνήσει το σώμα. Αφού δεχθεί τη συγχαρητήρια των κοινοβουλευτικών ομάδων, θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παραλάβει και επισήμω τη διακυβέρνηση τη χώρα από το Δημήτρη Χριστόφια. Η νομισμένη διαβεβαίωση των ανεβουργών θα δοθεί αύριο στι 11 το πρωί. Σημαντικέ ανακατατάξει στα συγκυβερνούντα κόμματα προκαλεί ο σχηματισμό τη νέα κυβέρνηση. Στον Δύση, οι αλλαγέ θα είναι ριζικέ στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία ανανεώνεται κατά το 1 τέταρτο με 6 νέου βουλευτέ. Μέχρι τον Μάιο, αναμένεται το κόμμα να οδηγηθεί σε συνέδριο. Την Προεδρία του Κόμματο θα διεκδικήσει σίγουρο ο Αβέρο Αφνιοφίτου, ενώ τον δεχόμενο μελετά και ο Νίκο Τορναρίδη. Στο δίκο προκύπτει ανάγκη αναπλήρωση του εκπροσώπου τύπου Φώτη Φωτίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πληροφορίε, το κόμμα θα προχωρήσει τον Απρίλιο σε καταστατικό και όχι εκλογικό συνέδριο. Στο μεταξύ, ποια είναι η δουλειά η νέα κυβέρνηση, καθώ ετοιμάζεται για την πρώτη πρόκληση στο Eurogroup τη Δευτέρα. Ο Μιχάλη Αριστόνησε ότι τα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου είναι περιορισμένα, χαρακτήρισε δύσκολο κεφάλαιο τη ιδιωτικοποίηση και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα κουρέματο καταθέσεων. Περιθώριο μέχρι το Μάιο δίδουν οι αντοχέ των κρατικών ταμείων στο νέο Υπουργό Οικονομικών. Στο μεταξύ, σημειώνεται ανησυχητική εκροή καταθέσεων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με στοιχεία τη Κεντρική Τράπεζα, μέσα στον Ιανουάριο καταγράφηκε εκροή ύψου 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαιρετικά περιορισμένα είναι τα περιθώρια διαπραγμάτευση του μνημονίου, όπω αυτό συνομολογήθηκε στην καταρχή συμφωνία μεταξύ κυβέρνηση Χριστόφια και Τρόικα, παραδέχθηκε ο επερχόμενο Υπουργό Οικονομικών Βάσο Σαρλί στην εκπομπή 60 λεπτά του Σίγμα, ακυρώνοντα έτσι τα όσα ακούστηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία περί σκληρή διαπραγμάτευση του μνημονίου. Κληθεί να σχολιάσει του λόγου που οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση, αναφέρθηκε στα διαχρονικά ελλείμματα στου κρατικού προπολογισμού, ενώ είπε ότι όταν υπογράφαμε το κούρεμα του ελληνικού χρέου δεν αντιληφθήκαμε τι συνέπειε που θα είχε. tiene economía más.